Ναι, ωραία. Η κυρία Ραλία Χριστίδου, λοιπόν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει τις αυτοακυρώσεις των προεκλογικών υποσχέσεών της. Ο προϋπολογισμός προβλέπει φοροελαφρύνσεις για τους ισχυρούς και πλούσιους φίλους σας. Για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ούτε λέξη. Για τις ζημιογόνες επιχειρήσεις, ούτε λέξη. 8 στους 10 δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ από εκείνους που πήραν πέρσι κοινωνικό μέρισμα. Και ξέρετε γιατί. Διότι όταν μειώνεται ο ένφια εκείνων που έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, που δεν τους λες φυσικά και μεσαία τάξη, πού να περισσέψουν χρήματα. Όταν δίνονται δωράκια στους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ για τα ακριβά συμβόλαια, όπου ο φόρος από 45% πηγαίνει στο 22%, πού να περισσέψουν χρήματα. Όταν μειώνεις το συντελεστή από το 28% στο 24% για τις επιχειρήσεις μόνο μιας και όχι σταδιακά, έτσι όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να ωφελήσετε το 2,5% των επιχειρήσεων, πού να περισσέψουν χρήματα. Πάμε και στο κοινωνικό κράτος. Σε σύνολο 1,18 δις θετικών μέτρων, στο κοινωνικό κράτος πηγαίνουν μόνο 123 εκατομμύρια, ενώ όλα τα υπόλοιπα αφορούν μειώσεις φόρων μόνο για εκείνους που έχουν. Εναλλακτικά, αντί για τη μείωση των συντελεστών, θα μπορούσατε να επιλέξετε την κατάργηση φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ανταυτού, επιλέξατε να κατευθύνετε σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού χώρου στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αντί να κάνετε αυτό, τα οποία τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι εκείνα τα οποία καταναλώνουν και το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Αντί λοιπόν να κατευθύνετε σημαντικό μέρος του δημοσιονομικού χώρου προς τα εκεί, έχετε επιλέξει ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι θεωρείτε ότι αντιμετωπίζονται οι εισοδηματικές ανισότητες? Έτσι θεωρείτε ότι θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση? Όχι βέβαια, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και αλήθεια, πώς υποθέτετε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, στον προϋπολογισμό ότι η ανεργία θα μειωθεί? Πώς υποθέτετε στον προϋπολογισμό ότι θα αυξηθούν οι μισθοί? Με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Με τη μη πρόβλεψη της αύξησης του κατώτατου μισθού? Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και ας θυμηθούμε ότι το 2019, χρονιά που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο μέσος μισθός είχε αύξηση 4,35%. Υιοθετείται ένα πλέγμα πολιτικών για την εργασία που στοχεύει στη συμπίεση των μισθών και στη συνέχεια υποθέτεται εντελώς αβάσιμα αύξηση μισθών. Πάνω σε αυτή τη βάση οικοδομείται τον κατά τα άλλα αξιόπιστο προϋπολογισμό του 2020 και στο παρελθόν. Στο παρελθόν που πλήγωσε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, πλήγωσε βαρέτατα τον ελληνικό λαό. Και στο παρελθόν είχατε εφαρμόσει αυτό το μείγμα της πολιτικής. Και στο παρελθόν είχατε μειώσει τους μισθούς σε μία νύχτα. Με στόχο όμως την ανάπτυξη. Και το μόνο που καταφέρατε να φέρετε ήταν το χάος. Συνεχίζω. Ύστερα από τις μειώσεις σε προνοιακά επιδόματα για αμαία μείον 173 εκατομμύρια. Οικογενειακά επιδόματα μείον 139 εκατομμύρια. Επιδόματα ενοικίου μείον 51 εκατομμύρια. Ύστερα από όλα αυτά, επιβεβαιώνονται όσα λέγαμε εδώ και καιρό, ότι η μεγάλη δεξαμενή των 3,5 εκατομμυρίων που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στείνοντας ένα νέο κράτος πρόνοιας με διαφάνεια, με δικαιοσύνη, αυτή η δεξαμενή είναι που θα υποστεί κυρίως τις αφημάξεις για να καλυφθούν πιθανά κενά του Υπουργείου Εργασίας. Ακόμα και το επίδομα των 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί. Ακούγεται ελπιδοφόρο. Όμως και αυτό δεν ευσταθεί βάσει υπολογισμών και γι' αυτό έχετε αναγκαστεί να παραδεχτείτε ότι θα το σπάσετε σε δύο και σε τρεις δόσεις και ότι θα δοθεί σε περίοδο δημοσιονομικής στενότητας. Ο τρόπος λοιπόν που επιλέγετε να κάνετε εξοικονόμηση πόρων μας θυμίζει τόσο έντονα την εποχή των μνημονίων. Παράδειγμα, η υπέρμετρη μείωση της κατηγορίας αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Τι θα προκαλέσει? Δεν θα προκαλέσει στο δημόσιο ελλείψεις και προβλήματα? Δεν θα προκαλέσει ελλείψεις και προβλήματα στις λειτουργίες του κράτους? Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται αγορές φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων, αγορές συγγραμμάτων, αγορές καυσίμων θέρμανσης, τα έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας. Επιλέγετε
να εγκαταλείψετε σημαντικές υποχρεώσεις του δημοσίου έναντι των πολιτών και το κενό αυτό φυσικά θέλετε να το υποκαταστήσει με το αζημίωτο πάντα ο ιδιωτικός τομέας. Ιδιαίτερα στην υγεία. Η πρόθεσή σας για εισαγωγή συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέας δίτ στα νοσοκομεία δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο και τη διάθεσή σας να στρέψετε τη δημόσια και τη δωρεάν υγεία σε ιδιωτικά συμφέροντα. Ιδιωτικά συμφέροντα που θα παρασιτήσουν σε αυτά όπως έκαναν και στο παρελθόν. Στην παιδεία, μείωση χρηματοδοτήσεων των ΑΕΗ. Κλείσιμο. Θέσπιση διδάκτρων. Πάντα προς όφελος ιδιωτών. Στην έρευνα, ενώ κατά τη διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ καταγραφόταν διαρκής αύξηση χρηματοδότηση για την έρευνα, μόλις μεταφέρθηκε το χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μειώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2017. Τι εννοούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όταν μιλούσατε προεκλογικά για ευκαιρίες στους νέους, για την αδικημένη μεσαία τάξη, για τη σημαντική βελτίωση της εισοδηματικής τους κατάστασης, ότι η μεγάλη πλειοψηφία μισθωτών και συνταξιούχων δεν θα δει επί της ουσίας καμία βελτίωση? Ότι στον προϋπολογισμό σας συμπεριλαμβάνονται όλοι οι άδικοι φόροι, 29 τον αριθμό, εκτός από τον φόρο των κερδών των επιχειρήσεων? Δυστυχώς, είναι προφανές ότι δεν έχετε μάθει από τα τεράστια λάθη του παρελθόντος και έρχεστε να τα επαναλάβετε με αυξημένη τη δική σας προχειρότητα, με κινησμό, κινησμό που φαίνεται στα πρόσφατα δείγματα γραφής σας με υφυπουργούς, διοικητές και λοιπούς άριστους της πολιτικής ζωής, οι οποίοι ως βασικό προσόν είχαν την πολιτική επιρροή και τις ψήφους υπέρ σας και για τη θέση για την οποία κατέλαβαν δεν είχαν ούτε καν τα τυπικά προσόντα και έτσι δείχνουν το αληθινό σας πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο του κράτους της δεξιάς, αυτό το πρόσωπο που χρειάστηκαν μόνο 6 μήνες για να το αποκαλύψετε, δεν έχετε καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, δεν ενδιαφέρεστε για όσους παίρνουν δανεικά για να πληρώσουν τη ΔΕΗ τους και τους κάνετε πλήση εγκεφάλου προεκλογικά ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, απέναντι σε αυτή την υποκρισία στεκόμαστε εμείς και η κοινωνία. Εμείς που οραματιζόμαστε μια κοινωνία ελεύθερη, με ισότητα, με αδελφότητα, με δικαιώματα, με πρόοδο, με κοινωνική δικαιοσύνη. Έννοιες που είναι πραγματικά άγνωστες για εσάς, όχι όμως άγνωστες για τον ελληνικό λαό, που μέρα με τη μέρα βλέπει ξεκάθαρα ποιος στα αλήθεια ενδιαφέρεται για την ευημερία του και ποιος όχι. Και εσείς με αυτόν εδώ τον προϋπολογισμό δείχνετε ξεκάθαρα πως δεν σας καίγεται καρφί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλείται στο βήμα ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.